Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Η Black Friday ξεκινά. Παιδιά, χωράμε όλοι τις μάσκες. Κρατάμε λίγο αποστάσεις, χωριστείτε σε γραμμές. Γιορτινό το κλίμα στην αγορά και στο νησί μας λόγω Black Friday. Κινητά, τάμπλετ, νεανικά ρούχα, ηλεκτρικά είδη, είδη σπιτιού και όχι μόνο, πήραν φωτιά. Black Friday σήμερα με τους πολίτες να οπλίζονται με υπομονή για οικονομικές αγορές. Περιμένουμε να ανοίξουν αυτό. Από τι ώρα ήρθατε? Εδώ και κανένα μισά ώρα. Πείτε πρώτη φαντάζομαι. Ναι, αυτό δεν είχε και κάποιο να. Τι θα κοράσεις, με τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ρούχα. Διάφορα. Υπομονή, σουρές. Σε όλα τα μαγαζιά θα μπούμε. Καλόνες. Φόρμες, ξέρω εγώ. Εμείς κατάληψη είχαμε και ήρθαμε. Μα κάνει κρύο, κανονικά θα έπρεπε κανείς να είναι, να σας πω την αλήθεια, κάτω. Ναι, ναι. Ναι, αλλά τι να πω. Δεν είναι εμπόδιο από την. Βασικά τελικά ο κόσμος από ό,τι βλέπω είναι λίγο τρελός. Ναι, ναι, βασικά και εμείς είμαστε από αυτούς. Ναι. Προσφορές. Και τι θες να αγοράσεις? Εγώ θέλω να πάρω ένα λάπτοπ. Μπράβο, παιδιά. Πάντως, τα μέτρα της πανδημίας επηρέασαν αρνητικά την Black Friday σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς η πλειοψηφία των καταστημάτων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν αντίκρισαν αύξηση στα έσοδά τους. Τα εμπορικά καταστήματα των Χανίων, τα ποσοστά των εκπτώσεων σήμερα κινήθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και μόνο στα καταστήματα ηλεκτρικών και καλλυντικών κατάφεραν να δελεάσουν τους καταναλωτές. Είμαστε γεμάτοι με προϊόντα στις αποθήκες, ώστε να του δώσουμε τη λύση, ό,τι και αν έχει στο μυαλό του να αγοράσει. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι έρχεται πλέον με το χαρτάκι του, που σημαίνει ότι έχει μπει στο διαδίκτυο, έχει ρωτήσει, και εμείς φυσικά είμαστε έτοιμοι και ακόμα να του μεταφέρουμε τη συσκευή για να τη συνδέσουμε δωρεάν. Σας ικανοποιούν οι τελικές τιμές που βλέπετε σήμερα στα καταστήματα? Ναι, δεν καμία σχέση με τις άλλες καθημερινές. Είμαστε ευχαριστημένοι και όντως οι τιμές είναι πολύ ωραίες. Τα λίγα πράγματα δεν επιτρέπουν τα οικονομικά. Ουρές σχηματίστηκαν σε συγκεκριμένα καταστήματα, εικόνες όμως που δεν αποτυπώνουν του τζίρου των προηγούμενων ετών. Ήρθα να πάρω μια μπλούζα. Που πάνε έκανε σήμερα? Όχι, έχουμε κατάληψη. Είναι μια γιορτή σήμερα? Όχι για το πορτοφόλι μου, αλλά για μένα. Δεν θέλω που να έχει τσέπη μου. Δεν θα πονέσει πολύ. Εγώ δουλεύω. Δυστυχώς δεν θα προλάβω τα καταστήματα ανοιχτά, γιατί είναι συνεχόμενο μέχρι τις 9 το βράδυ. Κοπάνε σήμερα? Ναι, 2 ώρες. Τι θες να αγοράσεις? Θέλω να δω μήπως βρω καμιά ζακέτα. Κάνα τζιν, θα δούμε. Ό,τι έχει. Εμείς δεν πήγαμε σχολείο, ναι. Είστε πολλές αγορές? Θα δείξει τώρα. Έμποροι αναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.